Βρισκόμαστε σε ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του τόπου μας, εδώ στην Ελευσίνα, και η χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του 1,5 εκατομμύριο σήμερα με την υπογραφή μας προσθέτουμε για την ολοκλήρωσή τους ακόμα 650.000 ευρώ. Επίσης, συζητάμε και οριμάζουμε τις δυνατότητες της δημιουργίας της πύλης εισόδου του αρχαιολογικού μας μουσείου με 1,5 εκατομμύριο πρόσθετα, τα οποία βρισκόμαστε με τη διαχειριστική μας αρχή στην ολοκλήρωσή τους. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την πολύ σημαντική συνεργασία που έχω με την Υπουργό Πολιτισμού, έναν άοκνο εργάτη του πολιτισμού της χώρας μας, γιατί και σήμερα μαζί είδαμε την σημαντικότητα αυτών των έργων και τις ολοκλήρωσεις οι οποίες πολύ σύντομα θα υπάρξουν και να είμαστε έτοιμοι στην περίοδο όπου η Ελευσίνα θα είναι η πρωτεύουσα πολιτισμού και γι' αυτό ακριβώς επισπεύδουμε διαδικασίες και έχουμε απόλυτη και σημαντική συνεργασία και με τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο τον κύριο Κονόμ. Έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, την ηγεσία της, διότι πάνω απ' όλα πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός της χώρας μας πρέπει και να αναβιώσει εκ νέου και να αναστηλωθούν έργα τα οποία είναι αιώνια και αυτό να μας δώσει την υπεραξία της σύγχρονης Ελλάδος μέσα από την ανάπτυξη και το θεματικό τουρισμό. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη, να κάνουμε μία σύντομη περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, σε έναν χώρο εξαιρετικά σημαντικό για την ιστορία και την ιστορία της θρησκείας, της αρχαίας θρησκείας, όχι μόνο για την ίδια την πόλη της Ελευσίνας, όχι μόνο για την Αττική, αλλά και για την Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2021, εκτελεί σημαντικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Έχοντας συζητήσει προ κάποιων εβδομάδων με τον κύριο Περιφερειάρχη τις ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου και της πόλης, αποφασίσαμε να κάνουμε τη σημερινή περιήγηση προκειμένου να δούμε και να δει κυρίως ο Περιφερειάρχης με τις υπηρεσίες του τις περαιτέρω και τις επιπλέον ανάγκες, τις περαιτέρω εργασίες και τις επιπλέον ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου για να συνεχίσει η χρηματοδότηση των έργων μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη, την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και γενικά τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την εξαιρετικά καλή, αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία.